Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό βράδυ για τον Ολυμπιακό. Ελπίζουμε να είναι το ίδιο φωτεινό και το ίδιο ζεστό όπως συνέβη πριν από περίπου ένα χρόνο στην Μασσαλία. Ένα μεγάλο λιμάνι συναντούσε πέρυσι τον Ολυμπιακό. Ο Πειραιάς το κατέκτησε, τώρα ήρθε η σειρά να ανέβει και λίγο πιο βόρεια. Πάντα στην νότια-νοτιοανατολική Γαλλία. Εκεί οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν την πρώτη τους πολύ ισορροπημένη αποστολή. Αντιμετώπισαν τα δύο φαβορί του ομίλου. Μεγάλες ομάδες όπως η Σάλκε και η Άρσεναλ και τα πήγαν καλά αγωνιστικά. Δεν ήρθε όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σήμερα είναι αυτό το παιχνίδι το οποίο ορίζει την συνέχεια του Ολυμπιακού. Ορίζει πρωτίστως ο βαθμός ή βαθμοί, παράλληλα και η καλή εμφάνιση. Διότι μόνο έτσι έχει αποδείξει ότι ο Ολυμπιακός τελευταία χρόνια μπορεί να πάρει βαθμούς. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται στο καλό της παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται στην σοβαρή της παρουσία. Δεν μπορεί να περιμένει από την τύχη, δεν μπορεί να περιμένει από κάποιο παιχνίδισμα ή κάποιο σφάλμα. Πρέπει αυτός να παίξει καλά για να τα καταφέρει. Και έχει μάθει στα δύσκολα ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ σήμερα για τον Ολυμπιακό και τον λαό του σε όλο τον κόσμο πανταχού της γης. Εκεί όπου ελπίζουμε ότι σας ταξιδεύει η επίσημη στο σελίδα των πρωταθλητών Ελλάδας στο olympiacos.org, το οποίο κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα εμφανίζεται και πιο ανανεωμένο, εμφανίζεται και πιο φρέσκο. Ό,τι καλύτερο μπορείτε να το βρείτε στην επίσημη στο σελίδα της καλύτερης ομάδας της χώρας μας και μιας από τις καλύτερες σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και πρέπει να είναι και αναλόγου ποιότητος η στο σελίδα. Μην ξεχνάτε ότι μέσω του Facebook, μέσω της σελίδας μας στο Facebook, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά μας. Είναι γνωστό και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές ότι η μετάδοση είναι αμφίδρομη, διαδραστική και αμφίδρομη. Μιλάτε, στέλνετε τα σχόλια, σας απαντούμε, κόσμια πάντα σχόλια. Θα τα απαντήσουμε, θα απαντήσουμε σε όλα, στα περισσότερα σίγουρα. Και έτσι θα μπορέσουμε να μπούμε στο κλίμα του αγώνα ακόμα καλύτερα. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, ιδιόμορφο, πολύ περίεργο θα έλεγε κανείς, γιατί οι πρωταθλητές Γαλλίας φαινομενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Φαινομενικά, πρακτικά μετρούν αρκετές απώλειες σε βαθμούς. Φαινομενικά δεν έχουν την διαφόρμα πέρυσι, αλλά είναι μια καλή ομάδα, μια εξαιρετική ομάδα. Είναι μια, μην ξεχνάτε, πρωταθλήτρια ομάδα της Γαλλίας. Για να δούμε λοιπόν, καθώς φτάνουμε προς την άρξη του αγώνα, σε 15 περίπου λεπτά από τώρα, να σας προειδεάσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει αλλαγές. Ο Ρόι Κάρολ θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του σε αγώνα Champions League φέτος, στη θέση του Μπάλας Μέγερη. Ο Λεωνάρντο Ζαρτίμ επέλεξε τον πολύπειρο Βόρειο Ιρλανδό να υπερασπιστεί τα δοκάρια των πρωταθλητών και θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις, υπάρχουν και άλλες κινήσεις, είναι ήδη έτοιμες οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει ως καινούριο πρόσωπο τον τερματοφύλακα του στο πρωτάθλημα, τον Ρόι Κάρολ, τον ξεχάσα κι εγώ. Ο Ρόι Κάρολ λοιπόν είναι κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά ο Τωροσίδης, αριστερά ο Χολέβας, στο κέντρο ο Μανολάς με τον Κοντρέρας, ως εδώ αναμενόμενα τα πράγματα. Μανιάτης και Μοδεστό στο κέντρο. Αρκετές απουσίες και σήμερα για τον Ολυμπιακό. Ο Σιώβας, η Μπαγάσα είναι τραυματίες, μην το ξεχνάτε αυτό κανείς. Και από εκεί πέρα μπροστά τους είναι ο Φουστέρο, ο Μασάδο και ο Γκρέκο και ο ωραίος τρελός του χωριού, ο Κώστας Μίτρογλου στην κορυφή της επίθεσης, έτοιμος να κάνει την ίδια δουλειά που πέτυχε και στον αγώνα με την Arsenal όταν είχε σοφαρίσει με αυτήν την φοβερή και τρομερή κεφαλιά. Όλα αυτά λοιπόν είναι το αγωνιστικό κομμάτι που αφορά στον Ολυμπιακό, είναι η σύνθεση την οποία έχει επιλέξει ο Λεωνάρντο Ζαρντίν προκειμένου να αντιμετωπίσει την Μομπελιέ, την δυνατή Μομπελιέ, την απελπισμένη για νίκη Μομπελιέ, τη Μομπελιέ η οποία σύμφωνα με την ΕΚΙΠ ορίζει αυτήν την αναμέτρηση, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά, ως την ευκαιρία για ένα καινούριο ξεκίνημα, ως την αντεπίθεσή της, όπως δήλωσαν οι άνθρωποι της ομάδας. Ο καθένας μπορεί να δηλώνει βεβαίως ό,τι επιθυμεί. Εσείς μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού. Ήδη τα πρώτα έχουν έρθει με την καλή επιτυχία προς την ομάδα και βεβαίως να συζητήσουμε αν θέλετε μέχρι την έναρξη του αγώνα και κατά τη διάρκεια σε κάποια κενά κομμάτια για οτιδήποτε επιθυμείτε που αφορά στον Ολυμπιακό, να κάνετε τις κοινές παρατηρήσεις στο παιχνίδι της ομάδας, στο παιχνίδι του αντιπάλου. Όλα τα πάντα τα συζητούμε σε αυτήν την αμφίδρομη μετάδοση, την αμφίδρομη σχέση την οποία έχει ξεκινήσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός από πέρυσι και θα πάει για πάρα πολλά χρόνια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος σε λίγο θα βγει στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Μομπελιέ,
Δώσαμε τους 11 για τον Λεωνάρντο Ζαρντίν. Να πάμε λίγο και τι περιμένει τον Ολυμπιακό στην αντίπερα όχθη. Τι τον περιμένει στην έδρα της Μονπελιέ. Μια ομάδα η οποία, είπαμε, φέτος δεν διάγει ως τώρα τις καλύτερες ημέρες της, αλλά θα δώσει τα πάντα με σκοπό να ξεκινήσει από σήμερα αυτήν την, στο δικό της μυαλό και δικαίωμα της οτιδήποτε πει, αντεπίθεση εν ώψη της συνέχειας. Οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν μια πρώτη αλλαγή στον τερματοφύλακα, θα είναι ο Πιονίρ αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει, και αυτό είναι μια αλλαγή, ο Πιονίρ, όπως μπορούμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Λοιπόν, είναι ο Πιονίρ αυτός ο οποίος θα αρχίσει στην ενδεκάδα, και από εκεί πέρα οι Γάλλοι θα έχουν τον, με το νούμερο 22, το Σταμπουλί, ένα παιδί, ελληνικό το όνομα, αλλά δεν είναι Έλληνας, από τις Ακαδημίες του 22 χρονών, Σταμπουλί. Στα δεξιά, ο Μπέντιμο στα αριστερά, στο κέντρο της άμυνας θα παίξουν ο Χίλτον με τον Εμπίουα, Χίλτον Εμπίουα το κεντρικό δίδυμο. Στο κέντρο έχουμε τον Καμπελά με τον Σαΐχη, 20 και το 23 στην φανέλα. Και μπροστά τους είναι το 4-2-3-1 το οποίο επιλέγει ο προπονητής Μονπελιέ. Μπροστά τους θα έχουν ένα αρκετά επιθετικό σχήμα, αυτό αξίζει να το δούμε, καθώς θα είναι ο Μπελχαντά, ο Ουτακά, ο Μουνιέ, τρεις παίκτες, και στην επίθεση ο Σαρμπονιέ, κορυφή, αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να απειλήσει τον Ρόι Κάρολ. Ο Ολυμπιακός, είπαμε ότι έχει την αλλαγή του τερματοφύλακα σχέση με τους προηγούμενους αγώνες, με τον Ρόι Κάρολ να κάθεται κάτω από τα δοκάρια του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο Stade de la Mosson, όπως είναι το όνομά του, των 33.000 θέσεων, ευελπιστεί, μπορεί, πρέπει να επαναλάβει το έπος της Μασσαλίας. Άλλωστε, δεν είναι και τεράστια η απόσταση που χωρίζει το Μονπελιέ από την Μαρσέη, από τη Μασσαλία. Είναι ουσιαστικά γυτνιάζουν. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη, άλλωστε, της Νότιας Γαλλίας, μετά την Μασσαλία και την Νίκαια. Ελληνικά όλα, μην το ψάχνετε. Το Μονπελιέ μας ξέφυγε, αλλά να έχουν και κάτι οι πουρκουάδες, όπως τους λένε, να μας πούν. Και βεβαίως έχει μια ιδιαίτερη ιστορία η Μονπελιέ, καθώς είναι η μοναδική πόλη της Γαλλίας, της Νότιας Γαλλίας, η οποία δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Αυτό αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα και στο Wikipedia, αν ψάξετε, αλλά και στις πόλεις, ότι είναι ένα ιδιαίτερο, ότι περιτριγυρίζεται από την αρχαία ελληνική ιστορία, από πόλεις που θεμελιώθηκαν όπως η Νίκαια και η Μασσαλία, που κρατούν τα ελληνικά τους ονόματα. Η Μονπελιέ είναι μια σχετικά καινούργια πόλη για την Γαλλία, από το 985 και μετά εμφανίζεται, χωρίς, είπαμε, ελληνική ρίζα, και είναι μια καλή ευκαιρία να υψώσουμε και εκεί και την ελληνική και τη γαλανόλευκη και την ερυθρόλευκη σημαία. Αυτά λοιπόν για το Μονπελιέ, το οποίο υποδέχει τον Ολυμπιακό. Η Μονπελιέ από την άλλη πλευρά είναι μια ομάδα που πέρυσι έκανε την έκρηξή της, έκανε την μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της, είναι ο πρώτος της τίτλος για τη μεγάλη κατηγορία. Ο προηγούμενος της τίτλος ήταν το 1990, το κύπελο, και μετά πάει για τα πρωταθλήματα της δεύτερης κατηγορίας το 1988-87. Είναι πολύ μεγάλη ανισορροπία ανάμεσα στο μέγεθος του Ευρωπαϊκού, του Ολυμπιακού και της Μονπελιέ. Ωστόσο, δεν μετρούν μόνο τα μεγέθη, μετρά και το γεγονός ότι η Μονπελιέ προέρχεται από ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, την ώρα που ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κρατήσει μόνος του όρθιος ένα πρωτάθλημα το οποίο φαίνεται στα μάτια των ξένων να είναι ένα από τα πλέον ανισοσκελή, αν θέλετε, καθώς δεν υπάρχουν μεγάλα χαρτιά. Ο Ολυμπιακός το κρατάει όρθιος, αυτός δίνει έγκλη στο πρωτάθλημα, αυτό γράφει και εκεί, σε ένα ξεπερασμένο αγωνιστικά, όπως γράφουν οι Γάλλοι, πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος δίνει έναν άλλο τόνο, ουσιαστικά οδηγεί την κούρσα και ελπίζει πως κάποια στιγμή θα βρεθεί κάποιος, εκτός από τα λόγια, να τον ακολουθήσει, και στις πράξεις μας χωρίζουν 4 λεπτά, 5 λεπτά για την έναρξη αναμέτρησης. Οι ομάδες βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο, έχουν παραταχθεί. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι κοντά ο ένας στον άλλον, μιλούν, το συζητούν. Ο Τόρο, ο αρχηγός, μιλά με τους υπόλοιπους. Ο Μανολάς έχει μια κουβέντα με τον Κοντρέρας. Ο Τζεμπούρ στα γαλλικά τον προσεγγίζουν και οι αντίπαλοι. Ο Σαΐχη, παίκτες οι οποίοι γνωρίζονται σε μεγάλο βαθμό, μοιράζονται μια κοινή ρίζα.
ότι η Τινίση είναι βέβαιος με τους Αλγερινούς, αλλά είναι Γάλλο-Αλγερινή, Γάλλο-Τινίση. Οπότε ο Τζεμπούρ είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο Χολέβας τα λέει με τον Φουστέρ και τον Γκρέκο. Ο Μοδεστό και αυτός γυρνά στην πατρίδα. Οι Κορσικανοί έχουν μια ιδιαίτερη άποψη βεβαίως για το τι είναι πατρίδα, αλλά και αυτός Γάλλος ορίζεται. Τα λέει λοιπόν με τον Μπεντιμό και με τον Σαρμπονιέ. Συζητούν λίγο καθώς περιμένουν τους διαιτητές να περάσουν για να παραταχθούν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Μας χωρίζουν 5 λεπτά από την έναρξη του αγώνα, ζωντανά από την επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού. Αυτή η ραδιοφωνική μετάδοση. Μπορείτε να μας κάνετε like στο Facebook, follow στο Twitter και βεβαίως να στείλετε τα μηνύματά σας. Ο Άρης είναι λίγο πιο έτσι υπέρ το δέον ενθουσιώδης, γι' αυτό δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά του. Ο Γιώργος Παπαδογιαννάκης έχει στείλει, ο Πέτρος, ο Δημήτρης, πάμε όπως πέρυσι που λέει, ο Ρόζι, τηλεοπτικά ο αγώνας είναι στην NET, όπως σας ενημερώνει και η επίσημη στο σελίδα του Ολυμπιακού, στην δημόσια τηλεόραση, και ο Παναγιώτης, ο κόσμος σου θα τραγουλά, θρύλε, παίξε γερά, το άλλο δεν το λέμε, διότι ακόμα και στο διαδίκτυο υπάρχει ο νόμος περί, ας το πούμε έτσι, ύβρεων ή περισσότερο ενθουσιωδών λέξεων. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να επαναλάβουμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού με τον Κάρλ κάτω από τα δοκάρια. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο Κοντρέρας Μανολάς. Δεξιά ο Βασίλης Τωροσίδης αρχηγός, αριστερά ο Χωσέ Χολέβας. Στο κέντρο ο Μανιάτης με τον Μοδεστό. Και μπροστά τους Φουστέρ, Μασάδο, Γκρέκο και ο Κώστας Μήτροκλου στην κορυφή της επίθεσης. Ο Τζεμπούρ, συγγνώμη. Ο Ράφιλ Τζεμπούρ στην κορυφή της επίθεσης. Υπάρχει αλλαγή, τελευταία στιγμή μας ενημέρωσαν. Ο Τζεμπούρ στην κορυφή της επίθεσης. Έχουμε αλλαγή, κάναν λάθος από την... μάλιστα. Λάθος από την UEFA. Είναι ο Τζεμπούρ, ναι. Είναι ο Τζεμπούρ στο τελευταίο που βλέπουμε. Κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη, γιατί ήταν και... φάνηκε και ο Μήτρογλου στα πρώτα, στις πρώτες εικόνες, αλλά μάλλον επειδή ήταν με φόρμες, τον μπερδέψαν εκεί. Πάντως είναι ο Τζεμπούρ. Ο Τζεμπούρ ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης, έχοντας κοντά του και γύρω του Φουστέρ, Μασάδο και τον Γκρέκο. Ενδιαφέρον αυτό. Ο Τόρο είναι βασικός. Τα πάντα είναι έτοιμα για να βγουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Οι ομάδες έχουν περάσει ήδη στο χορτάρι του γηπέδου της Μονπελιέ, του Stade de Mosson. Οι ευχές όλων μας συνοδεύουν τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι παρατάσσονται με τα παιδάκια μπροστά τους. Ακούγεται σιγά σιγά ο ύμνος του Champions League. Οι Γάλλοι τώρα χαιρετούν τον κόσμο τους και είναι η ώρα των φιλάθλων του Ολυμπιακού να αποθεώσουν την ομάδα τους, η οποία με τα ερυθρόλευκα, με την παραδοσιακή πανέμορφη εμφάνιση, ο Ολυμπιακός παρατάσσεται στην Μασαλία. Το Ρωσίδης, Κάρολ, Φουστέρ, Μανολάς, Χολέβας, Μόδεστο, Μανιάτης, Κοντρέρας, Γκρέκο και Τζεμπούρ, ο οποίος είχε και έναν αγκαλισμό με τον Σαχί και ο Μασάδο. Για να δούμε ξανά τους 11 των υπεδούχων. Λορέν Πιονιέ, πιο σωστά, αφού το προφέρουμε γαλλικά, στην κάτω από τα δοκάρια, τον Πασκάλ Μπαΐς, τον προπονητή της ομάδας, τον βοηθό προπονητή πιο σωστά. Παϊονιέ, Ιγκβά Μιμπά, Χίλτον, Σταμπουλή, Μπεντιμό, το κέντρο, οι τέσσερις αμυντικοί με συγχωρείτε. Καμπελά, Σαΐχη, δύο αμυντικά χαφ, Μουνιέ, Μπελχαντά, Ουτάκα μπροστά τους και ο Σαρμπονιέ μόνος του στην κορυφή της επίθεσης για τον Ολυμπιακό. Κάρολ, Κοντρέρας, Μανολάς. Το Ρωσίδης Χολέβας, στο κέντρο ο Μανιάτης με τον Φράντσο Αμοδεστό, Μασάδο, Φουστέρ και Γκρέκο, με επιθετικό τον Ράφικ Τζεμπούρ. Δύο αλλαγές σε σχέση με την Arsenal, όπως τρεις αλλαγές, συγγνώμη, όπως επιφύλασε ο Λεωνάρντο Ζαρντίν. Το παιχνίδι λοιπόν είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Ξεκινάμε κι εμείς με τα γούρια μας, κάνουμε καταρχάς το σταυρό μας. Η πλειοψηφία, η στριπτική είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά και οτιδήποτε άλλο, κάντε το. Θα χρειαστεί, χρειάζεται βοήθεια γενικά σε όλα τα παιχνίδια. Είναι τιμωρημένος ο προπονητής της, ο Ρενέ Ζιράρ, ο προπονητής της Λίλ. Στη σέντρα, η γηπεδούχη. Οι παίκτες μας παιδιά θα κάνουν σέντρα. Ο Ολυμπιακός του Λεωνάρντο Ζαρντίν σε αυτήν την τρίτη αποστολή θέλει να πάρει
τους πρώτους του 3 βαθμούς και μπορεί να επαναλάβει το θρίαμβο της Μασαλίας. Άλλωστε βρισκόμαστε εκεί όπου οι γαλανόλευκοι και οι ερυθρόλευκοι σημαία κυματίζουν ακόμα υπερήφανα από πέρυσι. Θα την καρφώσουμε και στην κορυφή, στο πιο ψηλό κτίριο της Μομπελιέ, του Μομπελιέ, για τον Ολυμπιακό. Όλα είναι έτοιμα. Έτοιμα για το πρώτο σφύριγμα από τον ρέφερη της αναμέτρησης. Ο αγώνας ξεκίνησε με την Μομπελιέ στη σέντρα. Ολυμπιακός, αν θέλετε να φέρετε στην εικόνα σας μια τηλεοπτική οθόνη, αμήνετε έχοντας το δεξιό μέρος της, του γηπέδου, στο αριστερό μέρος πηγαίνει στη Μομπελιέ. Ολυμπιακός, ο οποίος θα πάρει και το πρώτο πλάγιο του αγώνα από δεξιά, όπως επιτίθεται το Stad Lamoson, σχεδόν γεμάτο με πολύ κόσμο του Ολυμπιακού και πολύ ενθουσιώδη κόσμο του Ολυμπιακού, διότι πάντα η ποιότητα και η ποιότητα του κόσμου του Ολυμπιακού είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε ποσότητα μπορούν να παρατάξουν οι φίλοι μας εντός ή εκτός εισαγωγικών οι Γάλλοι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το πλάγιο, καθυστερεί λίγο στην εκτέλεση, καθώς ο διαιτητής θέλει να κάνει κάποιες συστάσεις. Οι Γάλλοι θα κρατήσουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου και θα προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση από τα δεξιά. Τα αριστερά της άμυνας του Ολυμπιακού, Μουνιέ με τον Χωσέ Χολέβας, το πλάγιο που θα παραχωρήσει ο ομογενής αριστερός μπακ των πρωταθλητών. Το πλάγιο εκτελείται, κόρνερ, το πρώτο για την Μαρσέη, για την Μομπελιέ. Κόρνερ το οποίο παραχωρεί ο Παύλο Κοντρέρας που έσπευσε πολύ γρήγορα στον Σαρμπονιέ. Πρώτο κόρνερ για την Μομπελιέ. Ο Ροϊ Κάρολ καθοδηγεί την άμυνά του. Στο πρώτο δοκάρι βρίσκεται ο Νταβίτ Φουστέρ. Με πάσα εκτελείται η σέντρα μες στη μεγάλη περιοχή. Στο σημείο του πέναλτι θα απομακρύνει ο Μοδεστό. Αλλά γυρνά, φτάνει στην άμυνα της Μομπελιέ, στον Πιονιέ. Τροματοφύλακας ανοίγει λίγο πιο μπροστά. Οι Γάλλοι τώρα ξεκινούν την επίθεσή τους, θέλουν να βγουν από τα αριστερά της επίθεσης του Ολυμπιακού. Υπάρχει φάουλ που δίνεται στον Γκρέκο, φάουλ που έκανε στον Σταμπουλή. Αυτός γυρνά πίσω στον αρχηγό του, τον Γιάνγκα Εμπίουα. Ο Γιάνγκα Εμπίουα για τον Χίλτον, αυτός βαθιά παλιά, ο Σαρμπονιέ του κάνει... Υπάρχει offside ούτως ή άλλως, αλλά έκανε ένα ωραίο block-out που λένε στο μπάσκετ, ο Παύλο Κοντρέρας, για να τον απομακρύνει. Παίζει αρκετά η Μομπελιέ σε αυτό το στυλ με κάποιες βαθιές μπαλιές. Ουσιαστικά αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει η Μομπελιέ σήμερα και όπως μας έχουν προειδεάσει οι Γάλλοι είναι να κρατήσει την άμυνά της. Από τα αριστερά ο Ολυμπιακός με τον Χολέβα. Ο Μοδεστό για τον Μασάδο, δεν τον βρήκε, ο Μασάδο ξεκίνησε αριστερά. Θα πάρουν την επίθεση οι Γάλλοι με τον Σαϊχή από την αριστερή πλάτη. Επίσης κλέβει πολύ ωραία Φρανσουά Μοδεστό. Η πάση του όμως είναι δυνατή για τον Τζεμπούρ. Προλαβαίνει ο Χίλτον και καθαρίζει τη φάση για την άμυνά του. Η πάσα πολύ δυνατή φτάνει στην αγκαλιά του Ροϊ Κάρολ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπαίνει κάπως πιο επιθετικά από την Μομπελιέ. Έκανε δύο κλεψίματα με τον Φρανσουά Μοδεστό ακριβώς στο χώρο του κέντρου και αριστερά. Για να δούμε τώρα τον Κοντρέρας, πασάρι στο Μοδεστό. Μοδεστό κάτω από το κέντρο παίρνει το φάουλ από τον Σαρμπονιέ. Ουδέ μία συζήτηση επί του θέματος. Καθαρό φάουλ στον Κορσικανό από τον Γάλλο επιθετικό. Κοντρέρας με τον Μανολά αλλάζουν την μπάλα κάτω από το κέντρο. Περίπου 10 μέτρα Μανολάς επιχειρεί βαθιά παλιά. Ο Χίλτον απομακρύνει μπροστά από τον Τζεμπούρ. Σηκώνει ψηλά την μπάλα. Μοδεστό φτάνει στις μεγάλες περιοχές μας. Πελιέ. Ο Εμπίουα απομακρύνει, ο Μασάδο επιτηρεί τις προσπάθειες του Τάκα, γρήγορα πίσω από τον Σαΐχη και αυτός για τον Σταμπουλή. Ο Σταμπουλή στον αρχηγό του, τον Εμπίουα, έξω από τη μεγάλη περιοχή της Μομπελιέ, όλα αυτά ο Ολυμπιακός πιέζει αρκετά ψηλά μπροστά στον βοηθό, έχει φτάσει ο Φουστέρ, κλέβει την μπάλα, όχι, καταφέρει και μένει όρθιος ο Μπεντιμό. Και με τον Νουτάκα βγαίνουν στην αντεπίθεση από τα αριστερά. Περνούν τώρα το κέντρο του γηπέδου. Ο Ολυμπιακός πέφτει να καλύψει. Ένας παίκτης, ο Νουτάκα πρέπει να είναι της Μομπελιέ. Τώρα σηκώνεται αργά-αργά και μπάλα γυρνά πίσω στον τερματοφύλακα των Γάλλων, τον Πιονιέ. Ολυμπιακός Μομπελιέ. Μαρσέγι, μακάρι να είναι Μαρσέγι. 0-0. 4 λεπτά και 15 δεύτερα έχουν περάσει για τον αγώνα. Και από το email και το μήνυμα και του Κοσμά. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Ο Σαρμπονιέ από τα δεξιά, ο Μουνιέ.
Ο Σταμπουλή ανεβαίνει, περνά κάτω από το χώρο του κέντρου. Αλλά η πίεση του Ολυμπιακού υποχρεώνει την μπάλα να γυρίσει κάτω από τη σέντρα στον Εμπίουα. Αυτός για το Χίλτον. Ο Χίλτον ψάχνει τον Ουτάκα. Ουτάκα με τον Μπεντιμό από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι Γάλλοι. Τώρα στο χώρο, συγκλίνουν προς το χώρο του κέντρου, περνά τη σέντρα ο Σταμπουλή και προσπαθεί να βρεθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γυρνά λίγο πίσω. Η μπάλα πηγαίνει ακριβώς στη γραμμή τη σέντρα στον Εμπίουα. Ο Τζεμπούρ βάζει μια πρώτη κόντρα, αλλά ο αρχηγός των Γάλλων την κρατά. Προσοχή, ομοδεστό. Ωραίο το τάκλιν. Θα κλέψει την μπάλα. Προσπαθεί δεύτερη φορά να τα καταφέρει και πάλι ο Εμπίουα που είναι κερδισμένος από τις κόντρες. Δεξιά με στη μεγάλη περιοχή η σέντρα. Ακούγεται ένα ου. Μακρόσυρτο από τον κόσμο του Ολυμπιακού που έχει κατακλείσει την κερκίδα που βρίσκεται πίσω από το τέρμα του Ρόι Κάρολ. Όλα ερυθρόλευκα. Η πρώτη επίθεση για την Μομπελιέ σταματά. Καταρχάς από το Μοντεστό και συνέχεια το σούτ από το Μουνιέ πήγε μπαλά πολύ out. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι και πρέπει να είναι στιβαρός στο χώρο του κέντρου, πρέπει να είναι επιθετικός σε αυτό το παιχνίδι. Φάουλ καθαρό, το οποίο βεβαίως θα κάνει ο Μπελχαντά, φωνάζει ο Μανιάτης, ο Μπελχαντά του ζητάει συγγνώμη. Ο Μανιάτης πήγε να περάσει ωραία τον Μπελχαντά, αυτός με προβολή ακριβώς στη γραμμή της έδρας κάνει το φάουλ. Γλιτώνει την κίτρινη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ, απομακρύνει ο Σταμπουλή στο χώρο του κέντρου, ο Μοδεστό με τον Σαρμπονιέ. Κεφαλιά πηγαίνει πίσω στον Κοντρέρας. Κοντρέρας γυρνά την μπάλα στον τερματοφύλακα. Ο Ρόι θα κάνει το βολέ. Ο Τζεμπούρ πιάνει την κεφαλιά, πηγαίνει αριστερά. Εκεί βρίσκεται ο Γκρέκο. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ιταλός. Ο Γκρέκο το γύρισμα προλαβαίνει ο Μπίουα μπροστά από τον Τζεμπούρ. Πρώτη επίσκεψη του Ολυμπιακού στα καρέ της Μομπελιέ. Ο Μουνιέ πιέζεται από τον Φρανσουά Μοδεστό. Υπάρχει offside για τον Σαρμπονιέ πολύ ψηλά. Το offside ουσιαστικά γίνει ακριβώς ένα μέτρο μετά τη σέντρα. Και αυτό δείχνει ο διαιτητής της αναμέτρησης τον Σαρμπονιέ, ο οποίος διαμαρτύρει του λέει πώς γίνεται τόσο χαμηλά. Του λέει ήσουν κάτω από τη σέντρα, άρα αυτό είναι offside. Σαν foul, σκεφτείτε το, στη γραμμή της σέντρας θα το εκτελέσει ο Πάμπλο Κοντρέρας. Για να δούμε την επιλογή του Χιλιανού. Ο Χιλιανός σηκώνει την μπάλα. Η σκέψη ήταν καλή γιατί είχε κινηθεί ο Γκρέκο, αλλά ήταν δυνατή πάσα. Χαιρετίσματα και στην Αλεξάνδρα και στην Ντέπη και στο Γιώργο. Γι' αυτό το ωραίο βράδυ το οποίο ελπίζουμε ότι θα μας το ζεστάνει ο Ολυμπιακός. Στο χώρο του κέντρου οι μάχες. Υπάρχει φάουλ που δίνεται στον Φουστέρ. Φάουλ το οποίο έγινε πάνω σημαντητής στον Σαϊχή. Χίλτον αριστερά για τον Ντεμπιμό προσπαθεί να περάσει τον Μπεντιμό. Ο Μπεντιμό προσπαθεί να περάσει στο χώρο του κέντρου. Τώρα Ουτάκα. Ο Τάκα, λίγο στη μεγάλη περιοχή, το σουτ, την μπάλα περνά out. Ο Σαχή, πρώτη επικίνδυνη αποστολή για τον Ρόι Κάρολ. Είχε πέσει καλά, ο Κάρολ, η μπάλα πέρασε out. Πρώτη επίθεση Μομπελιέ με το σουτ, έξω στη μεγάλη περιοχή. Η κίνηση από τον Μπελχαντά και τον Σαχή. Η πρώτη ευκαιρία για τη Μομπελιέ στο 8ο λεπτό. Το σουτ από τον Μπελχαντά, τελικά η μπάλα περνά out από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Ρόι Κάρολ. Μομπελιέ που στηρίζεται πολύ στο κέντρο της, είναι δυναμικό, είναι παίκτες οι οποίοι μπαίνουν με δύναμη στο παιχνίδι. Τσεμπούρου δείχνει στον Κάρολ ότι θέλει την μπάλα. Κάρολ βρίσκει με το βολέ του τον Χολέβα. Ο Μανολάς θα πάρει την κεφαλιά, μάχη στον χώρο του κέντρου. Φάουλ που κερδίζει ο Πάολο Μασάδο. Ξέρει το γαλλικό πρωτάθλημα πάρα πολύ καλά, ξέρει τη Μομπελιέ. Παίκτης με υψηλή τεχνική. Μπαίνει στις φάσεις, το γκολ είναι αυτό το οποίο περιμένουν όλοι ότι θα έρθει σήμερα από τον Πορτογάλο. Στις εξέδρες βρίσκεται ο προπονητής Μοσπελιέ, ο Ρενέ Ζιράρ. Ο Μανολάς ακριβώς στη γραμμή της σέντρας την περνά, κάνει κάποια βήματα μπροστά, περιμένει κάποια βοήθεια, περνά δύο αντιπάλους, κόβεται, αλλά η μπάλα βγαίνει εκεί που είναι ο Φρανσουά Μοντεστό που έχει σπεύσει να τον καλύψει. Ο Μοντεστό για τον Κοντρέρα στη γραμμή του κέντρου, στο ημικύκλιο του κέντρου. Ο Χιλιανός σηκώνει το κεφάλι, βλέπει δεν έχει επιλογές και πιο σίγουρα κοινά την μπάλα στον Ρόι Κάρολ. Ο Ρόι Κάρολ για τον Μανολά. Ο Μανολάς έχει αρκετό χώρο, η γραμμή άμυνας Μομπελιέ είναι στην σέντρα. Ο Μοδεστό γυρνά λίγο πιο πίσω για να πάρει την μπάλα πάλι στο Μανολά. Ο Μανολάς κινείται πλέον προς τα δεξιά, έχει ανέβει ο Βασίλης Τωροζίδης. Ο Μοδεστό κοιτά, βλέπει ότι έχει
τις μπλε και πορτοκαλί φανέλες της Μομπελιέ με ψυχραιμία πίσω στον Κάρολ. Ο Ολυμπιακός παίρνει τον χρόνο του, θέλει να ανοίξει λίγο τη Μομπελιέ, θέλει να την τραβήξει περισσότερο προς την περιοχή του για να βρει διαδρόμους. Για να δούμε βαθ. Το βολέ από τον Κάρολ, τρέχουν να κυνηγήσουν την μπάλα προς το σημειάκι του κόρνερ ο Μπεντιμό και ο Ντάβιτ Φουστέρ. Ο Φουστέρ πιέζει, ο Χίλτον στο σημείο του πέναλτι, ανεβαίνει και περνάει έξω από τη μεγάλη περιοχή της Μομπελιέ. Η Μομπελιέ έχει την μπάλα στην κατοχή της. Ο Ολυμπιακός τον αυτός πιέζει, αλλά πιέζει αρκετά ψηλά σε σχέση με τους Γάλλους. Ο Μπεντιμό πίσω στον Χίλτον, αυτός αλλάζει για τον Εμπίγουα, έσπευσε. Ο Γκρέκο δεν πρόλαβε να κλέψει. Σταμπουλή ξεκινά την κούρσα του, από τα δεξιά ο Σταμπουλή κάνει την τρίπλα, αλλά εκεί έρχεται ο Μασάδο να κλέψει. Ο Καμπελά τον κυνηγά. Μασάδο με τον Χολέβα. Κλέβουν την μπάλα Γάλλη με τον Μουνιέ. Ο Μουνιέ φεύγει από τα δεξιά. Απέναντί του ο Κοντρέρας έξω από τη μεγάλη περιοχή. Περνά τον Κοντρέρας. Μένει όρθιος στο γύρισμά του. Υπάρχει φάουλ πριν έχει σταματήσει η φάση. Δεν συνεχίζεται. Ο βοηθός δείχνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει πλεονέκτημα. Και αυτό γιατί οι Γάλλοι μετά στη συνέχεια ζήτησαν πέναλτι από χέρι του Μανολά. Αλλά έχει σταματήσει φάση στην προσπάθεια του Παύλο Κοντρέρας, ο οποίος βλέποντας ότι ο Μουνιέ θα τον ξεπεράσει, τον σταμάτησε με δύναμη. Πέναλτι πάντως δεν υπήρχε, καθώς ο Χολέβας είχε κλειδώσει τα χέρια του στο στήθος, στον αγώνα του βρίσκει, αλλά είναι κολλημένο στο κορμί. Φάουλ για την Μομπελιέ στο 11ο λεπτό από τα δεξιά, όπως επιτίθενται οι Γάλλοι. Ο Ρόι Κάρολ στείνει τείχος. Στη μικρή περιοχή είναι ο Τζεμπούρ. Στο τείχος είναι ο Μασάδο με τον Φουστέρ. Το φάουλ για τον Μουνιέ και τον Μπελχαντά. Συνεργασία, το σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα περνά πολύ, πολύ, πολύ out. Κοροϊδεύει και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Τα δύο σούτ από τον Μουνιέ περισσότερο έχουν πάει προς τη γραμμή του πλαγίου παρά προς το τέρμα. Περνά και αυτή η επίθεση της Μομπελιέ με τον Ολυμπιακό να μείνεται καλά σε αυτό το κομμάτι, μέσα στη μεγάλη του περιοχή. Θέλει μεγαλύτερη ίσως βοήθεια στο χώρο του κέντρου. Και αυτό γιατί η Μομπελιέ έχει επιλέξει με πολλούς παίκτες να παίζει εκεί. Μόνο Σαρμπονιέ μπροστά. Σκοπός του είναι να πάρουν την μπάλα και από εκεί να βγουν με τον Μουνιέ δεξιά και τον Ουτάκα από τα αριστερά. Πάλι στο χώρο του κέντρου η μπάλα για τους γηπεδούχους. Υπάρχει φάουλ που θα κάνει και ο υπότης που λέγεται Γιάννης Μανιάτης. Συγχαίρεται διαιτή για την υπόδειξή του. Όντως. Δεν τον ηρωνεύτηκε. Παραδέχεται το φάουλ του. Μομπελιέ στο χώρο του κέντρου. Ο Τάκα κοντράρεται με τον Τωροσίδη. Το 1-2 για τον Μπελχαντά. Η κάθετη μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι ο Κοντρέρας. Και out. Εκείνη η στάση χιλής. Στάση Κοντρέρας. Δεν περνά ο Σαρμπονιέ. Δεν πέρασαν καν και καν. Από τον μεγάλο παίκτη που ονομάζεται Παύλο Κοντρέρας. Μένει όρθιος, δεν τσιμπά στην μια προσποίηση, υποχρεώνει τον Σαρμπονιέ να κάνει κάτι παραπάνω και να στείλει την μπάλα out. Βρισκόμαστε στο 13ο λεπτό, Μομπελιέ Ολυμπιακός 0-0. Το βολέ για τον Ρόι Κάρολ. Φέρνει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου, εκεί παλεύει ο Τζεμπούρ, θα πάρει την κεφαλιά, Φουστέρ κινείται προς τη μεγάλη περιοχή, ο Εμπίου ακαλύπτει και έρχεται ο Πιονιέ για να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τζεμπούρ πήρε την κεφαλιά, ο Φουστέρ έτρεξε, ο Ολυμπιακός τώρα πιέζει. Ο Μουνιέ με τον Σαΐχη, ο Σταμπουλή πίσω, Εμπίουα. Χίλτον, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μομπελιέ, αλλάζει αριστερά στον Μπεντιμό και αυτός περνά πάσα προς το σημείο του κόρνερ για τον Μπελχαντά που θα κάνει φάουλ, πλάγι υπέρ του Ολυμπιακού, ο Τόρο κάλυψε την μπάλα άριστα. Μπελχαντά έπεσε με δύναμη. Φάουλ. Φάουλ έχει δει. Ο Τωροσίδης κάνει το σταυρό του. Ο διαιτητής έχει δώσει πλάγιο υπέρ του. Υπέρ της Μομπελιέ. Αλλά υπάρχει φάουλ που έχει κάνει ο Μπελχαντά. Πλάγιο δίπλα σημαίνει του κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθενται οι Γάλλοι. Αλλά τέλος πάντων. Μια λεπτομέρεια η οποία ξέφυγε στο διαιτητή. Το πλάγιο θα εκτελεστεί. Με δύναμη μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Μοδεστό εύκολα που μακρύνει με δύναμη στέλνει μπάλα προς το χώρο του κέντρου. Επαναφέρει ο Σαϊχή, Μπεντιμό από τα αριστερά. Σέντρα, ελέγχει τη φάση, ελέγχει άψογα. Ο Χωσέ Χολέβας και η μπάλα περνά πλάγιο.
Να δούμε αν θα είναι υπέρ κατά του Ολυμπιακού. Μπλόκαρε πολύ σωστά ο Χωσέ Χουαλέβας και τώρα κλέβει την μπάλα, όμως γίνεται μια κόντρα. Λίγο προσοχή εδώ στη φάση, ο Μουνιέ προτιμά σέντρα, απομακρύνει ο Βασίλης Τωροσίδης, ο αρχηγός, και από τον Μασάδο μακριά στον Τζεμπούρ. Και από τον Τζεμπούρ στον άλλο τερματοφύλακα, καθώς φοβήθηκε λίγο στα μπουλή και την γύρισε στον Πιονιέ. Είναι προφανές πως η Μομπελιέ ξέρει ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα, πολύ γρήγορη ομάδα, γι' αυτό όταν δεν έχει διαδρόμους θα επιστρέψει άμεσα την μπάλα στον τερματοφύλακα. Δεν θα παίξουν αρκετές πασούλες. Άλλωστε ο Ολυμπιακός με 5 παίκτες πιέζει κάτω από το χώρο του κέντρου. Στο χώρο της σέντρας περνούν οι Γάλλοι. Θέλει λίγο προσοχή από τα αριστερά. Ο Μπεντιμό το γύρισμα κόβει με ωραία παρέμβαση ο Κώστας Μανόλας. Και πάλι οι Γάλλοι από τα αριστερά. Παλιά δεν περνάει από τον Μανολά. Ο Ουτάκα γυρνά πίσω στον Σαϊχή. Ο Σαϊχή για τον Μπεντιμό. Ένα τριγωνάκι στη γραμμή του πλαγίου. Έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Βγαίνουν με τον Σαϊχή και τον Μπελχαντά. Μπελχαντά παίρνει κάθετη. Δεν παίρνει για τον Μουνιέ. Μανολάς κόβει όπως και ο Κοντρέας νωρίτερα με μεγάλη ψυχραιμία. Χωρίς πανικό. Πολύ σωστές τοποθετήσεις. Δεν έχουν κάνει τάκλινγκ αμυντικοί του Ολυμπιακού τώρα. Καλύπτουν πολύ έξυπνα το χώρο τους. Η μπάλα όμως και η κατοχή παραμένει στη Μομπελιέ. Από τα αριστερά με τον Ουτάκα. Ο Μουνιέ κάνει το κοντρόλ με τον Κοντρέρας. Σπέβει να βοηθήσει ο Μοδεστό. Η μπάλα περνάει στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ κοντράρει και έχουμε κόρνερ το σουτ από τον Μπελχαντά. Κόρνερ για την Μομπελιέ. 16ο λεπτό. Αυτή η προσπάθεια των πρωταθλητών Γαλλίας. Ο Σαρμπονιέ γυρνά το σουτ του Μπελχαντά. Μπάλα πήγαινε προς την αγκαλιά του Κάρολ. Κόντραρε στην πλάτη του Μανολά. Άλλαξε πορεία και βγήκε κόρνερ. Κόρνερ το οποίο θα εκτελέσουν από τα δεξιά με τον Μπελχαντά. Δεξιοπόδρος πάντα με πάσα. Σαϊχή, Μπελχαντά, Μουνιέ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού θα κάνει το γέμισμα. Αφήνουν σωστά οι παίκτες των πρωταθλητών Ελλάδας. Η μπάλα περνά out. Συνοείται και ο Κάρολ με τον ρεφ. 17ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Με την Μομπελιέ να βγαίνει περισσότερο στην επίθεση, τον Ολυμπιακό να πιέζει ψηλά. Μέχρι τώρα δεν έχει κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση πάντως ο Ροϊ Κάρολ. Στην πρεμιέρα του, με τον Ολυμπιακό βέβαια για Champions League. Κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού κάτω από το κέντρο με τον Μασάδο. Μασάδο κινείται προς τα δεξιά, αυτά είναι στις μεγάλες περιοχές. Μασάδο κρατά, περιμένει βοήθεια. Έρχεται η βοήθεια, η πάσα του όμως δεν μπορούσε να είναι καλή. Καλυπτόταν από τρεις. Κλέβει ο Μπεντιμό με τον Ουτάκα. Προσπαθούν να βγουν σε μια γρήγορη επίθεση. Ο Ολυμπιακός γυρνά. Τώρα φτάνουν στο χώρο του κέντρου οι γηπεδούχοι. Ο Μουνιέ παίρνει την μπάλα. Η σέντρα του, κανένα πρόβλημα. Out κατευθείαν. Ο Κάρολ δείχνει ότι θέλει οι δύο παίκτες στα άκρα να πηγαίνουν στα άκρα. Θέλει να έχει περισσότερες επιλογές όπως δείχνει χαρακτηριστικά προς τους επιθετικούς του όταν θα κάνει το βολέ. Βολέ από τον Ρόι Κάρολ, ο Βορειοϊρλανδός παίρνει το χρόνο του. Κεφαλιές για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα πηγαίνει στον Φουστέρ. Δεν είναι καλή. Η πάσα κλέβουν οι παίκτες Μομπελιέ και παίρνουν το χώρο του κέντρου. Η πάσα βγαίνει πολύ γρήγορα ο Χολέβας και απομακρύνει με δύναμη. Μπράβο στον Χωσέ. Πάρα πολύ καλός ανασταλτικά έως τώρα στο παιχνίδι. Και πάλι Μομπελιέ έξω από τη μεγάλη της περιοχή όμως με τον Χίλτον ή Χιλτόν που θα λέγανε και οι Γάλλοι. Εμπίουα, ο αρχηγός. Κλέβει ο Κοντρέρας που είχε ανέβει. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί με τον Γκρέκο από τα αριστερά. Περνά δύο Γκρέκο. Προσπαθεί να φτάσει στη μεγάλη περιοχή. Ο Γκρέκο όμως τον σταματούν. Περνά μα πίθανο τα κουνάκι. Η σέντρα του για τον Τζεμπούρ βγες ράφικα. Η πρώτη σπουδαία ευκαιρία του αγώνα με τον Ράφικ Τζεμπούρ να πετάγεται στην μικρή περιοχή με το αριστερό πόδι. Μαγικός Γκρέκο. Ελ Γκρέκο σε αυτή τη φάση. Ζωγράφησε και με την τρίπλα και με την ωραία του πάσα με το αριστερό. Μεταξύ πέναλτι και μικρής περιοχής παρενέβη ο Τζεμπούρ, βρίσκει την μπάλα με το αριστερό, δεν έχει όμως μεγάλη δύναμη, ήταν υπερπροσπάθεια αυτό που έκανε και πέρασε out στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει και ξαναπαίρνει την μπάλα με τον Μανολά, Μοντεστό, στον χώρο του κέντρου.
Και πάλι ο Μανολάς σκάβει για τον Τζεμπούρο. Ο Ράφικ λίγο πιο δυνατά από ό,τι έπρεπε, καθώς έκανε κίνηση για να πατήσει περιοχή ο Μασάδο. Οι Γάλλοι κρατούν στην μεγάλη τους περιοχή όμως με τον Εμπίουα. Ο Ολυμπιακός το 19 έχει την ευκαιρία του αγώνα και για τις δύο ομάδες από την μαγική προσπάθεια του Σογράφου που λέγεται El Greco. Πάσα για το Μουνιέ, θέλει προσοχή. Εκείνο ο Μανολάς όμως διώχνει και πάλι οι Γάλλοι με τον Ουτάκαξο από την μεγάλη περιοχή. Θα επιχειρήσει το σουτ, κοντράρι, νέο κόρνερ για την Μομπελιέ. Ο Κάρολ δίνει συγχαρητήρια στο Μανολά. Ο Μανολάς και ο Μανιάτης μπαίνουν στην πορεία της μπάλας. Γι' αυτό τους συνεχάρει ο Ρόι Κάρολ. Οι Γάλλοι δοκιμάζουν πάρα πολύ το σουτ και θέλει προσοχή. Κόρνερ για την Μομπελιέ με τον Μπελχαντά. Μπελχαντά θα εκτελέσει το κόρνερ, βγαίνει ο Κάρολ, απομακρύνει με γροθιές, μπαλά φτάνει έξω στη μεγάλη περιοχή. Σαϊχή ζυγίζει το πόδι του, σουτάρει, απομακρύνει πάλι ο Κώστας Μανολάς. Με μεγάλη ψυχραιμία. Και ο Εμπίουα στέλνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του. Ο Ολυμπιακός πλέον ανοίγεται. Ο Ολυμπιακός που χάσε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ράφικ Τζεμπούρ. Υπερπροσπάθεια και από τον Γκρέκο και από τον Τζεμπούρ. Μπάλα πέρασε. Μάλλον η παρεμβολή, το τάκλιν, η προβολή πιο σωστά του Τζεμπούρ. Βρήκε την μπάλα πάνω στην κίνηση. Αλλά αυτή δεν τη βρήκε με μεγάλη δύναμη. Πέρασε προς το πλάγιο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κινηθεί, παρόλα αυτά ξεμπέρδεψε με τον Χίλτον που τον ακολουθούσε. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που την δημιούργησε ο Γκρέκο. Βολέα από τον Πιονιέ, η μπάλα έρχεται έξω στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Μοδεστό κερδίζει τη μάχη, αφήνει τον πλεονέκτημα διαιτητή που γίνει φάουλο. Κοντρέρας, η πάσα του είναι δυνατή για τον Φουστέρ. Καμπελά και Σταμπουλή από τα δεξιά παίρνουν το χώρο του κέντρου πίσω στον Σάιχη. Και αυτός για τον Εμπίουα περνάει πάλι την σέντρα. Καμπελά. Σαϊχή. Σαϊχή έχει λίγο χώρο. Θα δε συνεργαστεί με τον Μουνιέ. Η πάσα του δεν περνά. Πολύ ωραία. Αυτοκρατορικά ο Κώστας Μανολάς. Και ανοίγει για τον Χολέβας. Ο Χολέβας έχει μπροστά του τον Γκρέκο. Σηκώσει το κεφάλι ο Ιταλός και ψάχνει να βρει το Ράφικ Τζεμπούρ. Ανάμεσα σε δύο Εμπίουα τον κερδίζει. Ο Τζεμπούρ όμως επιμένει και κλέβει την μπάλα από το Σταμπουλί. Είναι μόνο στο κινητό του σημαίακι του κόρνερ να πάρει το κόρνερ. Ναι, το έχει πάρει το κόρνερ, βεβαίως. Ναι, μην μας κάνει παιχνίδια, βεβαίως, κόρνερ. Δεν χρειάζεται να κοιτά το βοηθό. Η επιμονή του Ράφικ Τζεμπούρ κέρδισε. Η μπάλα βρίσκει πρώτα το πόδι του, επέμεινε και βρίσκει μετά και τον Σταμπουλί. Κόρνερ, το πρώτο για τον Ολυμπιακό. Ευκαιρία για να απειλήσουν οι πρωταθλητές, οι οποίοι σκοράρουν συνήθως από τις στημένες μπάλες. Είναι μια ομάδα καλοδουλεμένη σε αυτό και σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτόν τον τομέα όμως και φέτος δείχνει ότι μπορεί να κάνει διαφορά. Ο Μανολάς παίρνει θέση, εκτέλεση του κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Ο Τζεμπούρ βγαίνει και έχουμε δεύτερο κόρνερ, τον προλαβαίνει ο Μουνιέ. Το κόρνερ από την μικρή περιοχή. Δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Μασάδο. Μοδεστό και αυτός εξαιρετικός στα στημένα. Κόρνερ με τον Μασάδο. Η μπάλα έρχεται στη μικρή περιοχή. Νέο κόρνερ. Νέο πλάγιο. Με συγχωρείτε, υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Χίλτον και στις δύο φάσεις ήταν παρόν. Μασάδο από τα αριστερά. Πιέζεται, κάνει ένα τακουνάκι. Έρχεται και ο Γκρέκο να βοηθήσει. Πλάγιο όμως υπέρ της Μομπελιέ. Έχει ξεκινήσει αρκετά καλά ο Γκρέκο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παίκτης με εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Μπελιέ Ολυμπιακός 0-0, πάμε προς το 24ο λεπτό. Ο Μανιάτης βλέπει τον Γκρέκο από τα αριστερά. Ωραίο κοντρόλ από τον Ιταλό με τον Σταμπουλή. Για να δούμε, θα χορέψει και πάλι. Ο Γκρέκο περνά πάλι την μπάλα κάτω από τα πόδια. Ευκαιρία! Έλα τον 0! Όχι! Απίστευτη ευκαιρία! Απίστευτη ευκαιρία με τον Πάολο Μασάδο να βρίσκεται κοντά στη μικρή περιοχή. Τρακάρει όμως με τον Χίλτον. Δεύτερη τρίπλα ζωγραφιά από τον Ελ Γκρέκο, ο οποίος περνά, σηκώνει το κεφάλι. Σερβίρει στη μικρή περιοχή, στην κίνηση ο Μασάδο δεν μπορεί διότι έχει παρεμβληθεί. Ο Χίλτον τον βγάζει ουσιαστικά από την πορεία του. Και μπάλα περνά out στην δεύτερη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα και αυτή για τον Ολυμπιακό που χτυπά δύο φορές σαν κόμπρα με τον Γκρέκο από τα αριστερά. Τη μία φορά ο Τζεμπούρ και την άλλη
Ο Μασάδο βρίσκονται σε καλή θέση. Δεν γίνεται το 0-1, αλλά μπαίνουν οι βάσεις. Τρομερή ευκαιρία. Τρομερός Γκρέκο. Και αν είναι ζωγράφος, θέλει φωτογράφο πάντως ο Σταμπουλή για να προσπαθήσει να σταματήσει κάποια στιγμή τον Γκρέκο. Ένα φωτογράφο να του βγάλει μια φωτογραφία τέλος πάντων, να δει τι νούμερο φανέλας φοράει αυτός ο δαιμόνιος Ιταλός που τον έχει χορέψει 2 και 3 φορές με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Έχω την αίσθηση ότι αμυνόμενος δεν θα ξαναρίξει τα πόδια ο Δύσμηρος ο Σταμπουλή. Οι Γάλλοι με τον Μουνιέ προσπαθούν και κρατούν την μπάλα. Καμπελά. Ο Μοδεστό θα του βάλει την πρώτη κόντρα. Έρχεται να βοηθήσει ο Μασάδο. Παίρνει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Όχι. Ο βοηθός δείχνει ότι η μπάλα είναι για τη Μομπελιέ. Κάτω από τη σέντρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Η Μομπελιέ που γλίτωσε και σε αυτήν την προηγούμενη επίθεση με τον Μασάδο. Βγήκε ωραία ο Κοντρέρας. Νέο πλάγιο. Κάποια μέτρα πήρε η Μομπελιέ προς την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Καμπελά. Έξω από τη μεγάλη περιοχή με τον Μοδεστό. Καμπελά. Στο Αμπρονιέμι στη μεγάλη περιοχή. Προσοχή γρήγορα. Καλύπτει ο Μοδεστό. Κρατούν την μπάλα οι Γάλλοι. Πολλές τρίπλες εκεί. Πρέπει να τους πάρουμε την μπάλα και αυτό γίνεται. Ωραία προσπάθεια από τον Μασάδο. Ο Πορτογάλος δεν μπορεί να περάσει στο Σταμπουλή. Θα τον κόψει. Και ο Μουνιέ θα βγάλει μια ακόμα παλιά. Θα αλλάξει παιχνίδι. Προσοχή λίγο στα αριστερά με τον Μπεντιμό. Ωραία βγαίνει ο Τόρο. Ο αρχηγός παρενευλήθη και δίνει corner. Ο ρεφ για τους άλλους. Το Ρωσίδης διαμαρτύρεται και πάλι. Κόρνερ για την Μομπελιέ από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι Γάλλοι μπροστά στην θύρα 7 που έχει μετακομίσει στο Μομπελιέ. Ο Μπελχαντά θα εκτελέσει το κόρνερ με πάσα όπως και τα προηγούμενα. Σέντρα του Μουνιέ. Υπάρχει ένα κενό κεφάουλ στον Κάρολ, δεν μπορεί να συνεχίσει τη φάση βεβαίως. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος ο Τάκα, πολύ υποτικά. Δεν έκανε κίνηση να συνεχίσει τη φάση καθώς έπεσε άτσαλα στον Κάρολ και αμέσως έσπευσε να τον σηκώσει. Καταλαβαίνοντας ότι έκανε φάουλ, ο Τόρος ήδη στα λέμε διότι αρχηγός είναι. Ο Ολυμπιακός που έχει χάσει τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του αγώνα. Με τον Τζεμπούρ και τον Μασάδο. Εμπνεύσεις του Ελ Γκρέκο. Και οι δύο φάσεις. 27ο προς 28ο λεπτό. Μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πρώτη κεφαλιά για τους Γάλλους. Ο Σαρμπονιέ με τον Μουνιέ. Κερδίζει όμως ο Μοδεστό. Δεν μπορεί ο Γκρέκο. Ο Σταμπουλή θα υψώσει την μπάλα εκεί που είναι ο Πάμπλο Κοντρέρας. Νέα κεφαλιά. Τρίτη κεφαλιά από τον Μοδεστό. Κατεβάζει ωραία ο Μασάδο και βλέπει τον Φουστέρ. Φουστέρ δεν μπορεί γιατί κοντράρεται πολύ γρήγορα από τον Καμπελά και θα κάνει το φάουλ. Κίτρινη κάρτα για τον Νταβίτ Φουστέρ που έπεσε με ζέση πάνω στον Καμπελά, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό είναι για κίτρινη κάρτα. Είναι πάνω στη φάση, κοντράρονται. Τραβάει ο Μπελχαντά, όμως τραβάει και ο Φουστέρ τελικά. Ο διαιτής σωστά δίνει το φάουλ. Κίτρινη κάρτα είναι συζητήσιμη αρκετά. Μπάλα αριστερά για τον Μπεντιμό. Μέσα στη μεγάλη περιοχή προσπαθεί ο Τάκα. Ο Μανολάς θα το αποσπάσει την μπάλα. Θα παραχωρήσει πλάγιο κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Το πλάγιο θα εκτελέσει ο Μπεντιμό. Προσπαθεί να στήσει κάποιο κόλπο, κάποια παγίδα. Ο Τόρο με τον Ουτάκα. Κερδίζει ο Τόρο, αλλά πηγαίνει στον Μπεντιμό. Πέντε παίκτες κοντά στο σημείο του κόρνερ βρίσκονται. 3 και 2. Τώρα η σέντρα με στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Ωραία ο Μανολάς και εύκολα απομακρύνει. Υψώνεται στην μπάλα εκεί που είναι ο Μπίουα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κλέψει και κλέβει με τον Φουστέρ. Φουστέρ για τον Τζεμπούρ. 3 εναντίον 3 για να δούμε. Πρέπει να ανοιχθούν λίγο από τα δεξιά. Ο Τζεμπούρ θα πάρει το φάουλ. Κρατά την μπάλα. Ο διαιτής αφήνει πλεονέκτημα για κάποιο λόγο. Ο τρομοκράτης μένει όρθιος και πλέον εδώ έχουμε φάουλ. Φάουλ! Φάουλ που κάνει ο Μπίουα, καθαρή φάση. Αν είναι δυνατόν, στην 3 μέτρα από τη γωνία της μεγάλης περιοχής, καθαρό φάουλ ο Μπίουα από πίσω. Μας τα χαλάει διαιτής και στην επίθεση ο Μουνιέ η κεφαλιά. Δεν ανησυχεί φυσικά τον Ρόι Κάρολ, ήταν στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Πάνω στην κίνηση πάντως, προηγούμενη φάση θα έδινε φάουλ για τον Ολυμπιακό σε πολύ καλό σημείο.
Αλλά ο Λούκα Ματζιάνι, ο βοηθός, δεν έδειξε τίποτα και ο Ντανιέλ Ρωσάτο, πάντως με κοντά και ο Ρατσάτο μπροστά από τον βοηθό, οι Ιταλοί δεν μας τα λένε καλά. Τα γειτονάκια δεν τα είδαν καθόλου καλά σε αυτή τη φάση και ήδη έχει υπάρξει μια κίτρινη φουστέρ πριν από 2 λεπτά. Αλλά ας μην γκρινιάζουμε ακόμα. Σταμπουλή για τον Χιλτόν. Αυτός τον Εμπίουα πίσω στον Πιονιέ πιέζει πολύ Ολυμπιακό στο βολέ από τον Γάλλο τερματοφύλακα. Η μπάλα έρχεται στο χώρο του κέντρου. Ο Σαρμπονιέ την κεφαλιά ελέγχει. Ο Χολέβας πίσω για τον Κοντρέρας. Ο Χιλιανός πασάρει για τον Τζεμπούρ. Θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ που είναι στο χώρο του κέντρου δίνεται. Δεν δίνεται το φάουλ που είναι έξω στη μεγάλη περιοχή όμως από τον Ρωσάτο. Ο Ρεφ, είπαμε. Τέλος πάντων. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. 10 μέτρα κάτω από το κέντρο προς την μεγάλη περιοχή της Μοπελιέ. Να δούμε το φάουλ ποιος το εκτελέσει. Ο Μασάδο πηγαίνει. Πορτογάλος πασάρει στον Γκρέκο. Έχει ανέβει και ο Χολέβας. Δεν μπορεί να κάνει όμως την κίνηση. Είχε ανέβει, αλλά δεν μπορεί να... Αυτό δείχνει στον Γκρέκο ο Χολέβας ότι δεν μπορούσε να πάει πιο βαθιά στην αντίπαλη περιοχή. Θα με ένα κάλυπτος πίσω. Βαθιά παλιά τώρα για τον Σαρμπονιέ. Καλύπτει ο Κοντρέρας. Βγαίνει και ο Ρόι. Μαζεύει την μπάλα. Μαζεύει και τον παρεμπιπτόντος και τον Κοντρέρας, ο οποίος πέρασε την περιοχή του. Μπάλα με τα χέρια στον Μανολά στην κορυφή της μεγάλης περιοχής. Ο Μανολάς έχει κάποια μέτρα ελεύθερα και τα διανύει για τον Φουστέρ, ο οποίος πάλι δεν παίρνει φάουλ. Δεν ορθά το πρέπει να τον έχει δει με στραβώματι. Εμπίουα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Μομπελιέ και πασάρει δεξιά στο Σταμπούλι και πάλι Εμπίουα πιέζει ψηλά. Ανεβαίνει ο Μασάδο να πιέσει. Ο Εμπίουα βρίσκει στο χώρο του κέντρου τον Ουτάκα. Αυτός θα πάρει το φάουλ. Ο Μπεντιμό θα πάρει το φάουλ. Φάουλ για τους γηπεδούχους μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού από τα αριστερά. Το εκτελούν γρήγορα. Σπέβδει να καλύψει ο Μανιάτης. Θέλει βοήθεια εκεί. Έρχεται και ο Μπεντιμό. Μπεντιμό προσπαθεί να πατήσει περιοχή και έχει κάνει φάουλ. Έχει κάνει πεντακάθαρο φάουλ. Ευτυχώς κλέβουν την παλαπέκτηση του Ολυμπιακού, αλλά ο Ιταλός ρέφερι αλλού κοιτά. Ήταν πεντακάθαρο φάουλ που έγινε στον Τωροσίδη. Η Μομπελιέ κρατά την μπάλα, αλλά στο χώρο του κέντρου. Μουνιέ έξω από τη μεγάλη περιοχή, προσπάθησε να φτάσει τουλάχιστον. Ποδεστό τον σταμάτησε. Σαϊχή, πίσω στο Σταμπουλί. Από δεξιά, όπως επιτίθεται η Μομπελιέ. Ο Εμπίγουα προσπαθεί να βρει τον Σαρμπονιέ. Αυτός κάνει κακό κοντρόλ, μπάλα θα βγει out. Υπέρ του Ολυμπιακού βεβαίως. Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε τις 2 πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο αγώνα. Στο 19 με τον Τζεμπούρ και στο 24 με τον Μασάδο. Από συγκλονιστικές εμπνεύσεις του Ελ Γκρέκο. Ταλός, θυμίζουμε, έχει δώσει και την assist. Ο Λέανδρο Γκρέκο, Λεωνάρντο θα λέγει, από τον Νταβίντς θα πρέπει να είναι το όνομά του, το μικρό, στον Μίτρογλου για το 1-1 στο Emirates. Ολυμπιακός παίρνει την μπάλα μπροστά από τον προπονητή του, τον Λεωνάρντο Ζαρντίν. Πλάγιο λοιπόν για τον Ολυμπιακό, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μομπελιέ. Πλάγιο που θα το εκτελέσει ο Χολέβας. Ο Χολέβας θα βρει το Μασάδο που κινηθεί αριστερά. Πορτογάλος περνά και πάλι το Σταμπούλι κατά τα πόδια. Έχει 2 μπροστά του, δεν μπορεί να περάσει και άλλη πάσα. Ο Εμπίουα θα κλέψει. Το Σταμπούλι τον έχουν βρει Μπόσκο και τον περνάνε όλοι κατά τα πόδια. Αλλά τώρα θέλει προσοχή καθώς βγαίνουν από τα δεξιά με τον Καμπελά οι Γάλλοι. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ουτάκα. Φωνάζει ο Κάρολ. Κανείς δεν τον πλησιάζει. Μαζεύει την μπάλα. Σιγουριά από τον Βόρειο Ιρλανδό Πορτιέρο. Καθοδηγεί την άμυνά του. Γουάι τους φωνάζει. Χώρο δηλαδή. Ανοιχτά. Μανολάς έχει αρκετό χώρο. Τώρα θα περάσει αριστερά για τον Φουστέρ. Κακό κοντρόλ. Μπάλα περνά από τα πόδια του. Ο Μπεντιμό πίσω στον τερματοφύλακά του. Η κατοχή είναι με το μέρος της Μομπελιέ.
Οι ευκαιρίες είναι με το μέρος του Ολυμπιακού. Μανολάς με τον Κοντρέρας παίζουν λίγο κορόιδο με τον Σαρμπονιέ. Το δυνατό βολέ του Πάμπλο θα βρει τον Φουστέρ ανάμεσα σε δύο. Φουστέρ με δύναμη πάνω στη φάση. Αφήνει ο διαιτής, είχε κάνει φάουλ ο Φουστέρ, αφήνει όμως ο διαιτής. Καθώς προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι παίκτες της Μοπελιέ. Φωνάζει ο Μανιάτης ότι πρέπει να σταματήσουν την επίθεση γιατί έχει τραυματιστεί ο Μπεντιμό. Πήγε δυνατά ο Νταβίτ Φουστέρ. Θέλει προσοχή, έχει μία κίτρινη. Πήγε δυνατά στη φάση, πιέζει ψηλά. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς λόγους που είναι πολύτιμος ο Νταβίτ Φουστέρ. Ακαταπώνητος εργάτης, η άμυνα μπορεί να ξεκινά από αυτόν. Και βεβαίως πάντα έτοιμος να πετύχει το κρίσιμο τέρμα. Το έκανε πέρσι αρκετές φορές. Ένα παιδί που ξεκίνησε χωρίς να εντυπωσιάσει, αλλά από εκείνο το πέναλτι με τον Αστέρα Τρίπολης και μετά έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι ενός μεγάλου και Ευρωπαίου Ολυμπιακού. Τώρα έχουμε διακοπή και ο Λέοναρντο Ζαρντίμ κάλεσε τον Τζεμπούρ να του δώσει οδηγίες. Ο Κοντρέρας δείχνει στο Μανιάτη ότι θέλει λίγο περισσότερο χώρο για αυτός για να περάσει τις πάσες του. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τραγουδά. Έχει γεμίσει την εξέδρα πίσω από το τέρμα του Κάρολ. Και αν λειτουργεί αποτρεπτικά για να δημιουργήσει ευκαιρίες η Μοπελιέ και δεν έχει καμία μεγάλη ευκαιρία, φανταστείτε θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο, θα επιτίθεται και ο Ολυμπιακός. Τι ωραίο. Τι πιο όμορφο από το να μπει τον γκολ μπροστά στην κατακόκκινη εξέδρα. Στον χώρο του κέντρου Μοδεστό. Γυρνά την μπάλα με ανάποδο. Μασάδο δεν μπορεί να κοντρολάρει. Σηκώνουν οι Γάλλοι εκεί που είναι ο Κοντρέρας και αυτός απαντά με νέο βολέ πλάγιο στο χώρο του κέντρου. Είμαστε στο 37ο λεπτό. Μοπελιέ Ολυμπιακός 0-0. Δύο μεγάλες ευκαιρίες για τους πρωταθλητές με τον Τζεμπούρ και τον Πάολο Μασάδο. Μουνιέ πιέζεται από τον Χολέβα. Χολέβας και Μοδεστό κλέβουν την μπάλα. Τζεμπούρ την κρατά για τον Γκρέκο που περνά και τον Σαϊχή. Γκρέκο κατά μέτωπο με τον Μασάδο. Μασάδο τώρα. Το σούτ του Μασάδο ψηλά η μπάλα out. Γκρέκο και Μασάδο δουλεύουν καλά. Αρχίζουν και δουλεύουν αρκετά καλά. Μασάδο είναι αυτός που περνά τον Σαϊχή. Ο Γκρέκο κάνει την κίνηση από τα αριστερά. Ο Μασάδο κινείται κατά μέτωπο, το δυνατό σου, την μπάλα περνά ψηλά, out, στην εξέδρα των φανατικών πηγαίνει, της Μόμπελια. Το βολέ, στο χώρο του κέντρου, εκεί που ο Φουστέρ παίρνει την πρώτη κεφαλιά, κατεβάζει, ωραία ο Γκρέκο με ηρεμία, αλλά πιέζεται από τρεις. Κάνει έξυπνο φάουλ. Επαγγελματικό που λένε στον Σάιχη, καθώς τον είχε περάσει ο Γαλοτινήσιος. Σταμπουλή και Μουνιέ από τα δεξιά σπέβδει γρήγορα. Ο Γκρέκο να παραχωρήσει το πλάγιο μπροστά από τον Γάλλο προπονητή. Σταμπουλή. Μουνιέ, θέλει λίγο προσοχή, η σέντρα του, απομακρύνει ο Κοντρέρας σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο, σηκώνει ο Φουστέρ. Κεφαλιά για τον Τζεμπούρ, ο Φουστέρ σπέβδει για τη δεύτερη κεφαλιά, ο πιο ψηλός Ουτάκα κερδίζει από τα αριστερά, Μπελχαντά, και ανοίγει για τον Ουτάκα. Ουτάκα με τον Τόρο, ο αρχηγός παραχωρεί πλάγιο. Δεν συμφωνεί, ο διαιτής όμως επιμένει. Να δώσει την μπάλα στη Μοπελιέ. Τρίτο πλάγιο από το ίδιο σημείο για τον Μπεντιμό. Απομακρύνουν παίκτες του Ολυμπιακού. Και πάλι ο Μπεντιμό από τα αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Κοντά τώρα φτάνει στο σημείο του corner out. Βεβαίως.
Ανεβαίνει πολύ ο αριστερός back της Μονπελιέ. Είναι το παιχνίδι της αυτό. Αλλά ουσιαστικά με εξαίρεση το σουτ στο 9 του Μπελχαντά δεν έχει απειληθεί πραγματικά ποτέ ο Ολυμπιακός. Και αντιθέτως έχει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Μία με τον Τζιμπούρ και την κορυφαία με τον Πάολο Μασάδο. Μανολάς με τον Σαρμπονιέκ στον άλλη περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Μανολάς κερδίζει και αυτή τη μονομαχία. Μοδεστό. Ο Γκρέκο πίσω για τον Μοδεστό και αυτός αμέσως για τον Τζεμπούρ. Δεν μπορεί να κοντρολάρει καλά. Η μπάλα περνά πλάγιο. Ο Λέναρντο Τζαρντίν χειροκροτά την σκέψη των παικτών του. Τη διάθεση και το κλέψιμο βέβαια που κάναν πως πήραν την κατοχή. Πολύ ενεργός ο Πορτογάλος προπονητής. Όρθιος δίνει συνέχεια οδηγίες. Τα αριστερά που θα είναι επιτεθεί με ο Πελιέ. Σαϊχή, έχει τελειώσει φάση, υπάρχει offside. Οι Γάλλοι αρχίζουν και ανησυχούν, υπάρχουν πρώτα πλάνα από την εξέδρα. Λογικό είναι, αλλά περίμεναν. Αλλά βλέπουν ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Στον χώρο του κέντρου θα κερδίσουν την μπάλα παίκτες Μονπελιέ. Ο Σταμπουλή από τα δεξιά. Πίσω στον Εμπίουα. Τάκα με τον Πεντήμο, λίγο προσοχή. Ο Τάκα μέσα στη μεγάλη περιοχή πασάρι στον Σαρμπονιέ. Αυτός ανοίγει έξω στον Πεντήμο. Το Ρωσίδη στον επιτηρεί. Το γύρισμα ο Σαρμπονιέ. Έκανε και την υπερέκτασή του ο Κάρολ. Δεν ήταν ανησυχητικό αυτό το οποίο συνέβη. Η σέντρα του Σαρμπονιέ, η σέντρα του Πεντήμο. Ο Κάρολ στη γωνία του. Με το ένα χέρι κατέβασε την μπάλα. Πήγαινε out και με το άλλο ετοιμάζεψε. Ο μεγάλος Ρόι του Βορειοϊρλανδικού ποδοσφαίρου. Πάσα στον Μουνιέ, αυτός θα είναι έξω στη μεγάλη περιοχή. Από τα δεξιά σπέβδει ο Χολέβας, σηκώνει την μπάλα για τον Σαρμπονιέ. Ο Κοντρέρας ψύχρεμα στον Τωροσίδιο Τόρο. Βλέπει ότι τον πιέζει ο Σαρμπονιέ και παίρνει το φάουλ. Ένα πρόβλημα. Οι Γάλλοι δείχνουν και ξαναδείχνουν αυτό το οποίο πιστεύουν ότι είναι ευκαιρία. Είναι η πρώτη φορά που ο Κάρολ έρχεται σε επαφή με την μπάλα για να την απομακρύνει, ας το πούμε, από την αιστεία του. Ο Τζεμπούρ κερδίζει την πρώτη κεφαλιά. Υπάρχει offside όμως από τον Αλγερινό. Καμπέλα στο χώρο του κέντρου με τον Μασάδο. Πίσω στον Εμπίουα, ο αρχηγός των Γάλλων κρατά. Έχει το Χίλτον αριστερά του, θα του τη δώσει κάτω από το κέντρο. Προς την δική του μεγάλη περιοχή. Και πάλι ο Εμπίουα. Θα κάνει βαθιά μπαλιά. Να δούμε, παίκτες του Ολυμπιακού του δίνουν κάποια μέτρα. Προτιμά την βαθιά μπαλιά του Σαρμπονιέ. Εύκολα ο Κοντρέρας βγαίνει μπροστά του και απομακρύνει. Ο Φουστέρ θα κατεβάσει την μπάλα για τον Τζεμπούρ. Ο Τζεμπούρ έχει τον Χίλτον. Ο Τζεμπούρ κρατά την μπάλα, αλλά κινείται προς τα πίσω. Καλή συνεργασία. Η μπάλα θα περάσει για το Φουστέρ. Ο Εμπίουα όμως σπέβδει και τον σταματά. Ο Χίλτον πίσω στον Πιονιέ. Το βολέ. Η πάσα μάλλον του Γάλλου τερματοφύλακα για τον Πεντήμο. Μεταξύ και μεγάλης περιοχής των Γάλλων. Πιέζει ο Τζεμπούρ, τις υποχρεώνει να αλλάξουν παράλληλες πάσες. Να μην φτάσουν στο χώρο του κέντρου. Τώρα ο Εμπίουα προσπαθεί να βρει τον Μουνιέ. Ο Χολέβας παρακολουθεί την πορεία της μπάλας και τη στέλνει πολύ δυνατά πλάγιο. Τα κουνάκι για το Μουνιέ. Ο Κοντρέρας τον σταματά ωραία με τον Χολέβα και πάλι ο Κοντρέρας. Εμπίουα, 44 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα. Εμπίουα,
Σταματά ο Χολέβα στη φάση. Ο Μασάδο προσπαθεί να περάσει. Τον σταματά και αυτόν με τη σειρά του ο Σάιχη. Μπεντιμό. Πάμε προς το 45 λεπτό. Ο Τάκα στο χώρο του κέντρου. Με τον Μοδεστό περνά ο Τάκα. Την μπάλα θα φύγει out. Από την προσπάθεια του μέσου των γηπεδούχων. Ο Ολυμπιακός πίσω από το στάλμι στο τέλος του πρώτου μηχρόνου κατάφερε να απορροφήσει τους κραδασμούς από το πολύ επιθετικό πρώτο δεκάλεπτο της Μοπελιέ. Κατάφερε να κρατήσει την περιοχή του, να μην απειληθεί. Ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Μπελχαντάκια, αυτό ήταν. Και να χάσει δύο τεράστιες ευκαιρίες με τον Τζεμπούρ στο 19 και ακόμα πιο σημαντική αυτή στο 24 όταν ο Γκρέκο πέρασε τον Σταμπουλή, έφτασε πέρασε στη μεγάλη περιοχή. Πάσαρε ωραία στην μικρή περιοχή και υπέρχονταν ο Μασάδο σε κίνηση. Τον έβγαλε λίγο από την πορεία του Χίλτον, πλάσαρε out και αυτή είναι η κορυφαία στιγμή του αγώνα με τον Γκάρολ να έχει ενισχύσει μόνο στο 9 στο σουτ του Μπελχαντά και σε ένα γύρισμα του Σαρμπονιέ στο 40 λεπτό. Αυτό είναι ό,τι έχει να δείξει η κυπεδούχος Μοπελιέ απέναντι σε ένα πολύ στιβαρό, πολύ σοβαρό Ολυμπιακό που έπαιξε έξυπνα, την άφησε να ανοιχθεί στο πρώτο δεκάλεπτο και από τότε την κλείδωσε και στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή της και αν είχε μπει και ένα από τα δύο γκολ μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί τότε θα ήταν διαφορετική ιστορία, αλλά ο Ολυμπιακός μέτρησε τον αντίπαλό του, τον ζήγησε, τον περιόρισε και πλέον έχω την αίσθηση ότι είναι αυτός ο κυρίαρχος του παιχνιδιού τη στιγμή που θα το επιλέξει, καθώς η Μοπελιέ παραμένει μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Αυτά λοιπόν για τα πρώτα 45 λεπτά. Πάρα πολύ σοβαρός Ολυμπιακός, πάρα πολύ στιβαρός. Με τις δύο πολύ μεγάλες του ευκαιρίες έπρεπε, θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί ένα γκολ εκεί. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι με τη Μοπελιέ να έχει την κατοχή οι Ερυθρόλευκοι έχασαν τις ευκαιρίες. Με τη Μοπελιέ να έχει την κατοχή ο Ολυμπιακός δεν κινδύνευσε σε καμία περίπτωση. Παίρνουμε τις ανάσεις μας όπως και οι παίκτες του Ζαρντίν και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο.